Ο Δημόκριτος υπήρξε ίσως ο πιο σημαντικότερος από τους Έλληνες φυσικούς φιλοσόφους και ένας από τους θεμελιωτές της ατομικής θεωρίας. Γεννήθηκε στα Άβδερα της Θράκης ή, όπως ισχυρίζονται μερικοί, μάλλον εσφαλμένα, στη Μίλητο. Οι γνώσεις μας σχετικά με τη ζωή του βασίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά σε παραδόσεις αμφίβολης αξιοπιστίας. Αν έχεις βαρεθεί να ακούς για σύμφορες, για αεροπειρατείες, μάχες και φωτιές, κι αν ψάχνεις μία λύση για να απαλλαγείς, μάθε στη ζωή σου να φιλοσοφείς. Το έτος γεννήσεώς του είναι αμφισβητήσιμο. Μερικοί συγγραφείς το θέτουν στο 470 π.Χ. περίπου, άλλοι στο 460 και άλλοι ακόμα αργότερα. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ισχυρίζεται ότι ο Δημόκριτος πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Κληρονόμησε η αξιόλογη περιουσία που του επέτρεψε να ταξιδέψει στην Ανατολή με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεών του. Στην Αίγυπτο μελέτησε τα μαθηματικά και φιλοσοφικά συστήματα των παλαιότερων σχολών. Το μέγεθος όμως των επιδράσεων που δέχθηκε από τους μάγους και αστρολόγους της Ανατολής, μόνο υποθετικά μπορούμε να το συμπεράνουμε. Φιλοσόφισε, μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκότισε. Τα έργα του Δημόκριτου κατά τον Διογέννη τον Λαέρτιο ανέρχονται σε 72 και χαρακτηρίζονται από καθαρότητα ύφους, η οποία μπορεί άνετα να συγκριθεί με εκείνη των έργων του Πλάτωνος. Σε ποικιλία γνώσεων και σε σπουδαιότητα επιδράσεων στην ελληνική και σύγχρονη θεωρητική σκέψη, ο Δημόκριτος υπήρξε ο Αριστοτέλης του 5ου αιώνα, ενώ η λογική καθαρότητα του μεταφυσικού του στοχασμού οδήγησε μερικούς να το θεωρήσουν ίσο, αν όχι ανώτερο του Πλάτωνος. Τα λίγα να το ξέρεις τα έχουν οι πολλοί, και τα πολλά οι λίγοι και οι τυχεροί. Γι' αυτό μες τους πολλούς αν θες χαρά να βρεις, μάθε στη ζωή σου να φιλοσοφείς. Οι φυσικές και κοσμολογικές δοξασίες του Δημοκρίτου είναι προϊόν επεξεργασίας και συστηματοποίησης εκείνων του Λευκύπου. Ο Δημόκριτος, αν και συμφωνεί με τους Ελεάτες ως προς την αιώνια ομοιογένεια του όντος, ακολουθεί τους φυσιολόγους, αρνούμενος τη μοναδικότητα και ακινησία του. Ο Δημόκριτος υποστηρίζει ότι το «μη ον» έχει ίσα δικαιώματα υπάρξεως, όπως και το «ον». «Μη ον» είναι το κενό, ο άπειρος χώρος, όπου κινούνται τα πειρά ρυθμά άτομα, τα οποία στη Δημοκρίτια οντολογία αντικαθιστούν το ένα και μοναδικό «ον» των ελεατών. Αυτά τα άτομα είναι αιώνια και αόρατα, απειροελάχιστα μικρά, τόσο μικρά ώστε το μέγεθός τους δεν μπορεί να ελαττωθεί ως εκ τούτου και την ονομασία «άτομο» ή «αδιαίρετο». Όπως ακριβώς τα άτομα, έτσι και η κίνηση είναι αιώνια και δεν πηγάζει από κάποια πρώτη αιτία. Τα άτομα στην πρωταρχική τους κατάσταση κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η κίνηση αυτή είναι ένα είδος δόνησης. Κατά συνέπεια προκαλούνται διάφορες συγκρούσεις και ειδικότερα μια στροβιλική κίνηση δίνει παρόμοια με την περιστροφική κίνηση του Αναξαγόρα, κατά την οποία τα όμοια άτομα αλληλοεύκονται και ενώνονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερα σώματα και κόσμους. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει ως αποτέλεσμα κάποιου προκαθορισμένου στόχου ή σχεδίου, μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας της τύχης. Στην πραγματικότητα όμως, είναι αποτέλεσμα της αναγκαιότητας. Είναι η φυσιολογική εκδήλωση των ίδιων των ατόμων. Το βάρος αποτελεί παράγωγη ιδιότητα των ατόμων γιατί εξαρτάται από το μέγεθος και αρχίζει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο μόνο με τη μεσολάβηση της ενέργειας της δίνης. Τα πιο βαριά άτομα είναι εκείνα που μπορούν να αντέξουν τη δύναμη της περιστροφικής κίνησης και κινούνται προς το κέντρο. Επειδή άτομα και κενό είναι άπειρα σε αριθμό και έκταση και η κίνηση αέναη, πρέπει να υπήρχε πάντοτε ένας άπειρος αριθμός κόσμου, αποτελούμενον από όμοια άτομα σε διαφορετικές φάσεις ακμής και παρακμής. Ο Δημόκριτος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τη δομή του ανθρωπίνου σώματος. Ως ευγενέστερο τμήμα του θεωρούσε την ψυχή, η οποία το διαποτίζει παντού, ώστε ένα ψυχικό άτομο να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο σωματικά. Αν και ο Δημόκριτος ήταν αναγκασμένος, σύμφωνα με τις αρχές του, να θεωρήσει την ψυχή υλική, αποτελούμενη από άτομα σφαιρικά, αλεία και κινούμενα με ιδιαίτερο τρόπο, ταυτόσημα με τα άτομα που συνθέτουν τη φωτιά, αποδέχεται τη διάκριση ανάμεσα σε αυτήν και το σώμα. Τα ψυχικά άτομα που εμποτίζουν τα πάντα ασκούν διαφορετικές λειτουργίες στα διάφορα όργανα. Ο εγκέφαλος είναι η έδρα του λόγου, η καρδιά του θυμικού και το σηκώτη του επιθυμητικού. Η ζωή διατηρείται με την εισπνοή των νέων ατόμων προς αναπλήρωση εκείνων που αποβάλλονται με την εκπνοή. Όταν η αναπνοή και επομένως ο ανεφοδιασμός με άτομα ανακοπεί, το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος.
Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, μαζί με το σώμα πεθαίνει και η ψυχή, και μάλιστα με την ίδια σημασία του όρου. Στον Δημόκριτο βρίσκουμε μια πρώτη πραγματική προσπάθεια για την εξήγηση του χρώματος, το οποίο επίσης δεν αποτελεί μια καθεαυτή αντικειμενική ποιότητα. Οφείλεται, πιστεύει ο Δημόκριτος, μάλλον στη θέση παρά στη μορφή των ατόμων που το συνθέτουν. Θεωρεί το μαύρο, το κόκκινο, το λευκό και το πράσινο ως πρωταρχικά. Η αίσθηση του λευκού προκαλείται από άτομα λεία και επίπεδα, έτσι ώστε να μην εκπέμπουν καθόλου σκιά. Η νόηση είναι κατά βάση όμοια με την αίσθηση. Προκαλείται από μεταβολές και εναλλαγές. Ο νους αποτελείται από ψυχικά άτομα συσσωρευμένα πυκνά και επομένως μπορεί να προσβληθεί από πολύ λεπτά είδωλα, τα οποία διεισδύουν κατευθείαν σε αυτόν χωρίς να διαταράσουν τα ψυχικά άτομα των αισθητηρίων οργάνων. Ο Δημόκριτος διακρίνει σκοτεινές ή νόθες γνώσεις που αποκτώνται μόνο διαμέσου των αισθήσεων και γνήσιες οι οποίες προσκτώνται διαμέσου της διανοίας, αν και τα δεδομένα τα παρέχουν οι αισθήσεις. Η γνήσια γνώση έχει αποκλειστικά σχέση με τα άτομα και το κενό που είναι οι μόνες πραγματικές υπάρξεις. Εάν τα παιδικό σου σε στεναχωρεί και δεν σου δίνει αύξηση ενώ μπορεί, μην νοιάζεσαι και γρήγορα δουλειά θα βρεις. Όταν όλα γύρω τα φιλοσοφείς. Φιλοσόφησε. Μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκότησε. Φιλοσόφησε. Ο Δημόκριτος απέδωσε τη λαϊκή πίστη στους θεούς στην επιθυμία των ανθρώπων να εξηγήσουν εξαιρετικά φαινόμενα, βροντές, αστραπές, σεισμούς, ανάγοντάς τα σε υπερανθρώπινους παράγοντες. Η προέλευση της πίστης ερμηνεύεται ως εγγραφή στο νου του ανθρώπου ειδόλων, άλλων χρήσιμων και άλλων επιβλαβών, αισθητών στην όραση και την ακοή που προδηλώνουν το μέλλον. Οι αρχαίοι τα θεωρούσαν ως ενδεικτικά της ύπαρξης των θεών. Και αν με τη δικιά σου δεν τα πας καλά, και όσα κι αν της δίνεις θέλει πιο πολλά, αλλή μόνο σου φίλε θα καταστραφείς. Αν τη συμβουλή μου δεν ακολουθείς. Η Δημοκρίτια καταγραφή ηθικών αρχών είναι η πρώτη που δικαιούνταν να ονομαστεί ηθικό σύστημα, αν και φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο σε πρακτική παρά σε θεωρητική βάση. Φιλοσόφησε. Μη σε νοιάζει για ό,τι σε σκότησε. Φιλοσόφησε. Ευθυμία, κατά τον Δημόκριτο, είναι η κατάσταση μόνιμης ψυχικής γαλήνης που δεν διαταράσσεται από κανένα φόβο ή καμία δυσιδαιμονία ή συγκίνηση. Σε αυτό το σημείο ο Δημόκριτος, αν και αναφέρεται προδρομικά στην επικούρια αταραξία, διαφέρει από τον Επίκουρο, ο οποίος θέτει ως αφετηριακό σημείο της ηθικής του τη σαρκική απόλαυση. Αληθινή ευχαρίστηση είναι η μεσότητα ανάμεσα στην υπερβολή και τη στέρηση, και η ευθυμία αποκτάται με τη μετριοπάθεια. Η φρόνηση, η οποία είναι το αποτέλεσμα επενέργειας της φύσης και της αγωγής, παρέχει τη δυνατότητα όρθης εκλογής. Βρισκόμαστε στα 460 περίπου π.Χ. σε μια πόλη της Τράκης, τα Άβδυρα. Εκεί γεννιέται ο άνθρωπος που από πολύ νωρίς διέβλεψε πως όλα τα πράγματα του κόσμου είναι φτιαγμένα από μικρά, αόρατα σωματίδια, τα οποία ονόμασε άτομα. Η θεωρία του αυτή αποδείχθηκε τόσο πετυχημένη, ώστε σήμερα στηρίζεται πάνω της όλη η σύγχρονη φυσική. Και το όνομα αυτού? Δημόκριτος. Ο
Δημόκρητος αποτελεί τον τελευταίο φιλόσοφο της προσοκρατικής περίοδου. Της περίοδου δηλαδή εκείνης που προηγήθηκε του Σοκράτη. Σε εκείνη την εποχή ήταν που γεννήθηκε ό,τι σήμερα ονομάζουμε φιλοσοφία. Τότε έκαναν την εμφάνισή τους μερικοί μάλλον περίεργοι τύποι που άρχισαν να αναρωτιούνται γύρω από ζητήματα όπως για ποιο λόγο υπάρχει ο κόσμος, ποιος είναι ο μηχανισμός λειτουργίας της φύσης, τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, τι σημαίνει γνώση, και όλα αυτά όταν τα βαθύτερα ερωτήματα του ανθρώπου τότε συνήθως ήταν τι βάθος να έχει η θάλασσα και ποιος να είναι ο θεός της βροχής. Ο Δημόκρητος θεωρείται ο τελευταίος εκπρόσωπος της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσοκρατικής φιλοσοφίας, με τι ασχολούνταν αυτή η περίοδος, σε αυτή την περίοδο η σκέψη? Είναι οι πρώτοι οι οποίοι έθεσαν τα βασικά επιστημονικά ερωτήματα που απασχολούν ακόμη και σήμερα τη φιλοσοφία και την επιστήμη. Για παράδειγμα, τι είναι η ύλη, τι είναι ο χώρος, τι είναι ο χρόνος, πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, τι είναι το πνεύμα, τι είναι η ψυχή, τι είναι το καλό και το κακό. Καθιέρωσαν πρώτοι αυτοί μια φιλοσοφική ορολογία. Δηλαδή, είτε επινόησαν δικούς τους φιλοσοφικούς όρους, είτε χρησιμοποίησαν λέξεις της ελληνικής που υπήρχαν με ένα ειδικό όμως επιστημονικό περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν το φιλοσοφικό λεξιλόγιο που είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης και του στοχασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη, το κυριότερο, το κύριο πρόβλημα της προσακρατικής φιλοσοφίας είναι το οντολογικό. Δηλαδή, ποια είναι η πρώτη αρχή και το αίτιο της μεταβολής των πραγμάτων. Αυτό τώρα που χαρακτηρίζει την προσοκρατική σκέψη στο σύνολό της είναι ο τρόπος που επιχειρεί να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα. Δηλαδή, προσφεύγοντας στο λόγο και όχι στο μύθο που ήταν η πρώτη μορφή εξοικείωσης του ανθρώπου με τη φυσική πραγματικότητα. Μέσα από την αντιπαράθεση λόγου και μύθου γεννέται η ευρωπαϊκή φιλοσοφία και επιστήμη. Και σε αυτό ακριβώς συνίσταται η τεράστια σημασία της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι αυτήν την εποχή διακατέχονταν από ένα έντονο συνέστημα θρησκευτικότητας. Έβλεπαν ολόκληρο το σύμπαν σαν ένα έμβιον, σαν ένα οικουμενικό θεό. Ο Δημόκρητος ήταν ίσως ο πρώτος φιλόσοφος του οποίου η σκέψη δεν είχε κανένα θρησκευτικό προσανατολισμό. Ήταν καθαρά υλιστική, μηχανοκρατική και πίστευε μόνο στις έννοιες του τυχαίου και της αναγκαιότητας. Όμως συμφωνούσε με τους παλαιότερους φιλοσόφους στο ότι οι αλλαγές που βλέπουμε γύρω μας είναι απλώς φαινομενικές. Και ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια αιώνια και αναλύωτη βάση, όπου πάνω τη στηρίζονται όλες οι μεταβολές. Αυτή η βάση για τον Δημόκρητο δεν είχε όμως καμία σχέση με το Θεό. Ούτε ήταν η φωτιά ή ο αέρας ή κάποιο άλλο από τα τέσσερα στοιχεία, όπως είχαν υποστηρίξει άλλοι στοχαστές. Τους οποίους δεν είχε και σε τεράστια εκτίμηση. Για τον Δημόκρητο, εκείνο που έμενε σταθερό ήταν ορισμένα πολύ μικρά και αόρατα για το μάτι σωματίδια, τα οποία όμως φτιάχνουν όλα όσα μας περιτριγυρίζουν. Τα άτομα. Ο Δημόκρητος κατάγονταν από αριστοκρατική οικογένεια δημοκρατικών όμως πεποιθήσεων. Τα πολιτικά ζητήματα, ωστόσο, τον άφηναν παγερά αδιάφορο. Λέγεται μάλιστα ότι όταν οι συμπολίτες του πρότειναν να αναλάβει ορισμένα πολιτικά καθήκοντα, εκείνος αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι θα προτιμούσε χίλιες φορές να ανακαλύψει την αιτία ενός φαινομένου παρά να γίνει βασιλιάς ακόμη και των Περσών. Όχι ότι του το πρότεινε και κανείς δηλαδή. Έτσι ασχολήθηκε με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Την αστρονομία, τα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη μετεωρολογία, τη γεωγραφία, την ακουστική, τη μουσική, τη θεωρία της γλώσσας, την κριτική της λογοτεχνίας, την ιστορία, τη γεωργία, την ιατρική, τη βιολογία, τη ζωγραφική, ακόμα και την πολεμική τέχνη. Τα γραπτά του αποτελούσαν έτσι μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια της γνώσης. Τόσο που υπάρχει η φήμη ότι η έκταση των έργων του ήταν τέτοιου μεγέθους που συγκρίνονταν με εκείνη του Πλάτωνα, του μεγάλου του θεωρητικού αντιπάλου. Δυστυχώς όμως μόνο ένα ελάχιστο κομμάτι τους έχει διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας.
Ο Δημόκρητος είναι ο Αριστοτέλης πριν από τον Αριστοτέλη. Είναι δηλαδή το πιο εγκυκλοπαιδικό, ευρύ εγκυκλοπαιδικό πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας πριν από τον μεγάλο Στεγηρίτη φιλόσοφο. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία με τα οποία ασχολήθηκε, προσπάθησε ο Δημόκρητος να δώσει απαντήσεις επιστημονικές και μάλιστα συμβατές με την γενικότερη ατομική θεωρία του. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της ανθρώπινης επιστήμης. Για παράδειγμα, ασχολήθηκε με τη φυσική, ασχολήθηκε με την κοσμολογία, τα μαθηματικά, την αστρονομία, την κοσμολογία, την μετεωρολογία, την επίσης τη γλωσσολογία, την ηθική, τη λογική, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, τη θεολογία και ακόμη με ένα σωρό τομείς. Επιπλέον, ο Δημόκρητος υπήρξε ακούραστος ταξιδευτής. Όταν ο πατέρας του πέθανε, δεν πήρε το μερτικό του από τα πλούσια κτήματα που του άφησε. Ζήτησε μονάχα να πάρει ένα μερίδιο της περιουσίας του σε μετρητά, προκειμένου να μπορέσει έτσι να γυρίσει τον κόσμο. Μεταξύ μας, μη φανταστείτε κανένα μικρό ποσό. Ένα τσουβάλι λεφτά πήρε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να ταξιδέψει πολύ και να μελετήσει θεολογία στα βάθη της Μικράς Ασίας, αστρονομία με τους Πέρσες, γεωμετρία με τους Αιγύπτιους, ενώ λέγεται πως ταξίδεψε ακόμη στην Αιθιοπία αλλά και μέχρι την Ινδία. Έκανε πολλά ταξίδια. Καταρχήν γνωρίζουμε ότι στον ελλαδικό χώρο ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου μάλιστα εκφράζει το παράπονο ότι όταν πήγε στην Αθήνα δεν τον αναγνώρισε κανένας. Επίσης ταξίδεψε στις Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, όπου πιθανότητα γνώρισε και το δάσκαλό του, το Λεύκηπο, ο οποίος τον μίλησε στην ατομική θεωρία. Στη συνέχεια ακολουθούν μια σειρά από ταξίδια στην Ανατολή, Αίγυπτος, Βαβυλωνία, Περσία και ίσως Ινδία και Αιθιοπία. Ο ίδιος λέει για τον εαυτό του ότι ταξίδεψε 8 χρόνια στο εξωτερικό και ότι έφτασε πιο μακριά και πήγε πιο μακριά από όλους τους ανθρώπους της εποχής του. Όλη η πραγματικότητα για τον Δημόκρητο είναι φτιαγμένα από απειροελάχιστα μικρά και αόρατα σωματίδια, τα οποία ονόμασε άτομα. Τα άτομα για τον φιλόσοφό μας παραμένουν αιωνίως ίδια και απαράλλαχτα και δεν υπάρχει τίποτα μικρότερο από αυτά. Είναι οι μικρότερες συστατικές μονάδες της πραγματικότητας. Αυτό εξάλλου σημαίνει και η λέξη άτομο. Εκείνο το οποίο δεν τέμνεται περισσότερο δεν μπορεί να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια. Τα άτομα του Δημόκρητου είναι φτιαγμένα από ύλη, κινούνται στο κενό και τα είδη τους είναι αμέτρητα. Ακριβώς επειδή είναι τόσο πολλά, αλλά και τόσο διαφορετικά, μπορούν να συνδυαστούν με άπειρους τρόπους, δημιουργώντας ένα σωρό διαφορετικά όντα. Από ένα δέντρο και έναν υπολογιστή, μέχρι έναν ήλιο και έναν σκατζόχυρο. Όταν κάτι αποσυντίθεται, φερρυπίν όταν καίγεται ένα κομμάτι χαρτί, τα άτομά του δεν καταστρέφονται ποτέ. Αντίθετα, κινούνται ελεύθερα μέσα στο χώρο και γίνονται το υλικό για τη δημιουργία στο μέλλον άλλων πραγμάτων. Έτσι, αυτό που εκατομμύρια χρόνια πριν μπορεί να αποτελούσε τα άτομα υδρογόνου από ένα μακρινό γαλαξία που καταστράφηκε, τώρα πιθανώς να αποτελεί μέρος από τα άτομα της τηλεόρασης που έχετε μπροστά σας. Ή τα άτομα άνθρακα, τα οποία σήμερα αποτελούν μέρος από το αγαπημένο σας σκυλάκι, μπορεί να προέρχονται από τα άτομα ενός πάλι ποτέ θηριώδους τυραννόσαυρου. Τα άτομα για τον Δημόκρητο είναι αιώνια, είναι άφθαρτα, είναι αγέννητα. Διαθέτουν δηλαδή όλες τις ιδιότητες του Παρμενίδιου όντως. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε και το εξής, ότι ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θεμέλιο της ατομικής θεωρίας είναι η αναγνώριση της ύπαρξης του κενού. Το κενό είναι απαραίτητο στη θεωρία του Δημόκρητου για να μπορούν να κινούνται τα σώματα. Συνεπώς, αν θα ήθελε κανείς να συνοψίσει τη θεωρία του Δημόκρητου σε δύο λόγια, θα έλεγε ότι όλα εξαρτώνται από τα άτομα και το κενό. Ετεί άτομα και κενό. Δηλαδή υπάρχουν, στα αλήθεια είναι τα άτομα, αλλά δεν αρνείται το μειόν και το μειόν υπάρχει, αλλά πώς υπάρχει, ως κενός χώρος. Επομένως, τα άτομα κινούνται στο κενό. Η επιστήμη λοιπόν επιβεβαιώνει πλέον περίτρανα τη θεωρία του Δημόκρητου. Γνωρίζουμε τώρα με σιγουριά ότι η φύση αποτελείται πράγματι από άτομα. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον οι μικρότερες συστατικές μονάδες της πραγματικότητας που γνωρίζουμε δεν είναι τα άτομα, αλλά τα λεγόμενα quarks που συνθέτουν τα άτομα. Έτσι, η επιστήμη στις μέρες μας αποδεικνύει ότι η θεωρία των ατόμων που διατυπώθηκε πριν από 2.500 χρόνια είναι σωστή. Αλλά μαζί και ότι ο Δημόκρητος υπήρξε τεράστιο άτομο. Έχοντας ως μόνο εργαλείο τη λογική του,
μπόρεσε να συλλάβει μία άποψη για τον κόσμο που θα επιβεβαιωνόταν πλήρως πολλούς αιώνες αργότερα. Η ατομική θεωρία του Δημόκρητου κατά πόσο επιβεβαιώνεται σήμερα από τη σύγχρονη επιστήμη? Η σύγχρονη επιστήμη έχει επιβεβαιώσει πλήρως την ατομική θεωρία, όπως είναι γνωστό. Βεβαίως υπάρχει μια παρεξήγηση που συμβαίνει πολλές φορές. Ορισμένοι επιστήμονες και μάλιστα πάρα πολύ σπουδαίοι ισχυρίζονται ότι στην πραγματικότητα οι αρχαίοι Έλληνες ατομικοί φιλόσοφοι διαψεύτηκαν από τη σύγχρονη επιστήμη, με την έννοια ότι τα άτομα υποδιαιρούνται με τη σειρά τους περισσότερο περαιτέρω σε πρωτόνια, σε νετρόνια, σε ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από κουάρκ κτλ. Για τον Δημόκρητο, το άτομο είναι το ελάχιστο σωματίδιο το οποίο δεν μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω. Συνεπώς, αν ζούσε στην εποχή μας σήμερα ο Δημόκρητος, θα ονόμαζε ως άτομα όχι τα σημερινά άτομα, αλλά τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκ. Η ατομική θεωρία του Δημόκρητου υπήρξε το πιο γόνιμο μοντέλο της φυσικής επιστήμης. Αναβιώνει στα νεότερα χρόνια και οδηγεί στον 17ο αιώνα στο μηχανιστικό κοσμοείδωλο. Παράδειγμα του μηχανιστικού κοσμοειδόλου είναι η νευτονική φυσική. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση και ο συνδυασμός των ατόμων γίνονται με τρόπο καθαρά μηχανικό, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση κάποιων θεϊκών ή πνευματικών δυνάμεων. Θεωρούσε εντελώς ανώφελο να υποθέσει κανείς κάτι τέτοιο. Αυτή η άποψη, αν και πλέον είναι πολύ διαδεδομένη στις μέρες μας, ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακή για εκείνη την εποχή. Ενάντια στο τότε κυρίαρχο ρεύμα, που αναγνώριζε μια θεϊκή υποκίνηση σε όλα τα πράγματα, ο φιλόσοφός μας έβλεπε μια αμιγώς μηχανική και υλιστική λειτουργία του σύμπαντος, χωρίς όμως να αποκλείει ταυτόχρονα την ύπαρξη ενός Θεού. Δεν ανήκουν οι θεοί του Δημόκρητου σε κάποιον υπερφυσικό κόσμο ο οποίος υπερβαίνει τον υλικό. Εντάσσονται λοιπόν μέσα στην υλική πραγματικότητα. Η θρησκεία δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον Δημόκρητο. Παρ' όλα αυτά, γενικά ο Δημόκρητος έχει μια θετική στάση απέναντι στους θεούς, με την έννοια ότι τους θεωρεί ως τους δημιουργούς κάθε αγαθού για τον άνθρωπο. Τέλος, μπορούμε να σημειώσουμε και το εξής, ότι ο Δημόκρητος είχε και μια θεωρία για τη γένεση της θρησκείας. Πώς δημιουργήθηκε δηλαδή η θρησκεία στον άνθρωπο? Η σκέψη του Δημόκρητου ήταν η εξής, ότι οι παλαιοί άνθρωποι, βλέποντας τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, γεμάτη έκπληξη, απορία και θαυμασμό, δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν, οπότε τα απέδωσαν σε κάποιες οντότητες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γεννήθηκε η έννοια των θεών και η έννοια της θρησκείας επίσης. Το μοναδικό που αναγνώριζε ο Δημόκρητος ως βάση της πραγματικότητας είναι η ύλη των ατόμων και το κενό. Όπως ο ίδιος έγραφε, συμβατικά υπάρχει το γλυκό, συμβατικά το πικρό. Συμβατικά το θερμό, συμβατικά το ψυχρό. Συμβατικά και τα χρώματα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο το κενό και τα άτομα. Καθώς ο Δημόκρητος πίστευε μονάχα στην ύπαρξη της ύλης των ατόμων, τον αποκαλούμε ηλιστή. Αυτό δεν σήμαινε πως ήταν φιλοχρήματος ή υπερκαταναλωτικός. Σήμαινε ότι πίστευε πως η μοναδική ουσία ή αλλιώς η βάση του κόσμου είναι η ύλη. Αποτέλεσε έτσι έναν από τους αρχαιότερους και βέβαια σημαντικότερους θεμελιωτές του υλισμού. Τούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο υλισμός αποτελεί ένα από τα δύο βασικά ρεύματα κάθε φιλοσοφίας. Τα δύο αυτά ρεύματα είναι ο υλισμός και ο ιδεαλισμός. Και από πολλούς έχει υποστηριχθεί ότι κάθε φιλοσοφία που γνωρίζουμε ανήκει σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ως πατέρας του υλισμού θεωρείται ο Δημόκρητος και του ιδεαλισμού ο Πλάτωνας, ο οποίος μάλιστα, όντας ένας από τους μέγιστους φιλοσόφους όλων των εποχών, δεν ήθελε ούτε καν να ακούει για το Δημόκρητο. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ρευμάτων, που πλακώνονται εδώ και αιώνες μεταξύ τους, έγκυται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Η διαφωνία τους συνοψίζεται από το πώς απαντάνε στο ερώτημα ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πραγματικότητας. Για τους ιδεαλιστές, το πρωτεύον χαρακτηριστικό του σύμπαντος είναι το πνευματικό και νοητικό επίπεδο, από το οποίο υποστηρίζουν πως απορρέει η ύλη. Αντίθετα για τους ηλιστές, προτεραιότητα έχει η ύλη, από την οποία υποστηρίζουν ότι γεννιέται το πνεύμα. Μοιάζει δηλαδή κάπως με το γνωστό ερώτημα με την κότα και το αυγό.
Συνήθως η φιλοσοφία διακρίνεται σε δύο μεγάλα ρεύματα, στον νιλισμό και τον ιδεαλισμό. Η διαφορά τους μπορεί να συνοψιστεί στο εξής, ότι οι φιλόσοφοι που ανήκουν στον νιλισμό θεωρούν ότι ο κόσμος, ο υλικός που βρίσκεται γύρω μας και τον οποίο αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, είναι και η μόνη πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Αντίθετα, οι ιδεαλιστές φιλόσοφοι πιστεύουν ότι πέρα από τον υλικό κόσμο υπάρχει ένας αόρατος, ιδεατός, εξαϊλωμένος κόσμος, ο οποίος είναι ο κόσμος των ιδεών και ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ατελούς υλικής πραγματικότητας την οποία βιώνουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση για την ιστορία της φιλοσοφίας, με την έννοια ότι όλοι οι φιλόσοφοι των επόμενων εποχών μπορούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να ενταχθούν στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Όπως και αν έχει, απάντηση, συμφωνία και ειρήνη μεταξύ των δύο απόψεων δεν έχουμε δει ακόμα. Σε άλλες περιόδους υπερισχύει η μία θεώρηση και σε άλλες η άλλη. Στη νεότερη εποχή πάντως είναι δεδομένο ότι κυριαρχεί με τα καλά και τα κακά του το ρεύμα του υλισμού, θεμελιωτής του οποίου υπήρξε ο Δημόκρητος. Ο φιλόσοφός μας έτσι υποστήριξε πως όλα όσα συμβαίνουν έχουν μία φυσική αιτία, εξυπηρετούν μία πρακτική ανάγκη και δεν οφείλονται σε κάποια ανώτερη πνευματική δύναμη. Ο βασικός κανόνας που διέπει το σύμπαν, έλεγε, είναι εκείνος της αναγκαιότητας. Χάρη σε αυτόν δημιουργούνται όλα τα πλάσματα και τα αντικείμενα. Η αναγκαιότητα, το κενό και τα άτομα είναι επομένως η έσχατη αλήθεια του σύμπαντος. Η έννοια της αναγκαιότητας είναι σημαντική, γιατί αποτελεί συστατικό στοιχείο της ατομικής θεωρίας, με την εξής έννοια. Ο Δημόκρητος, όπως είπαμε, εισάγει δύο αρχές, τα άτομα και το κενό. Αλλά δεν αρκούν αυτές. Εισάγει μια τρίτη αρχή, την αρχή της αιτιότητας. Είναι την αρχή του τετερμινισμού, της μηχανικής αναγκαιότητας. Ότι δηλαδή μας λέει ότι τίποτα δεν γίνεται από την τύχη, αλλά όλα έχουν ένα αίτιο. Δηλαδή, αυτό που διέπει τα φαινόμενα στο φυσικό κόσμο είναι η μηχανική αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει κανένα σκοπός στο σύμπαν αυτό. Δεν υπάρχει το τέλος. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αποκτά οποιαδήποτε εμπειρική γνώση, σύμφωνα με τον Δημόκρητο, οφείλεται στα άτομα. Στην επαφή δηλαδή που έχουν τα άτομα του σώματός μας με τα άτομα ενός αντικειμένου. Παραδείγματος χάρη, μπορώ και βλέπω τον ήλιο, επειδή τα άτομα του ήλιου έρχονται και συναντούν το μάτι μου. Ή μπορώ και μυρίζω ένα λουλούδι, επειδή τα άτομα του έρχονται και συναντούν τη μύτη μου. Όλα λοιπόν για το φιλόσοφο εξηγούνται μέσα από την ατομική θεωρία. Ακόμα και για την ψυχή του ανθρώπου, πίστευε ότι είναι φτιαγμένη από άτομα και ότι με το θάνατο του σώματος αυτά σκορπίζουν στο χώρο. Έτσι ο Δημόκρητος ήταν ένας από τους ελάχιστους φιλοσόφους της αρχαιότητας που δεν πίστευε στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Πώς αντιλαμβανόταν ο φιλόσοφος την έννοια της ψυχής? Ο Δημόκρητος θεωρούσε την έννοια της ψυχής συμβατή με την ατομική του θεωρία. Δηλαδή θεωρούσε ότι και η ψυχή του ανθρώπου αποτελείται από άτομα, όπως αποτελούνται και όλα τα υπόλοιπα υλικά αντικείμενα. Επομένως δεν είναι κάτι το υπερφυσικό ή το μεταφυσικό. Τα μόρια της ψυχής, τα άτομα της ψυχής υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος με την αναπνοή τα εισπνέει και έρχονται μέσα του και με την εισρωή αυτή δίνεται κίνηση στο ανθρώπινο σώμα. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει και σταματάει να αναπνέει, τα μόρια της ψυχής, τα άτομα της ψυχής βγαίνουν μέσα από το σώμα του και σιγά σιγά η ψυχή διαλύεται. Συνεπώς, ούτε αθανασία της ψυχής υπάρχει, ούτε κάποια μεταθανάτια κρίση. Παρ' όλα αυτά, ο Δημόκρητος πίστευε έντονα ότι η ψυχή αποτελεί το πιο πολύτιμο και πιο σημαντικό πράγμα της ανθρώπινης υπόστασης, ανεξάρτητο το γεγονός ότι δεν είναι αθάνατη. Όσο ζει ο άνθρωπος, οφείλει να την καλλιεργεί για να είναι ευτυχισμένος. Η σκέψη του Δημόκρητου ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της, ώστε μπόρεσε να αντιληφθεί ακόμη και ότι το φως που βλέπουμε στον ουρανό γύρω από τα αστέρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά μακρινοί γαλαξίες. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά υποστήριξε μαζί ότι το σύμπαν έχει και άλλους κόσμους, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται μάλιστα και να κατοικούνται.
Η επίδραση έτσι της θεωρίας του, τόσο πάνω στη φιλοσοφία όσο και πάνω στις πράξεις όλων μας μέχρι σήμερα, είναι τεράστια. Είναι εκείνος που μεταξύ άλλων θεωρείται σήμερα ως ο πατέρας της επιστήμης. Ο στοχαστής που θεμελίωσε την ατομική θεωρία, πάνω στην οποία στηρίζονται τους τελευταίους αιώνες η φυσική και η χημεία. Ένας από τους πρώτους φιλοσόφους που θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στην επίκληση θεϊκών δυνάμεων για να εξηγήσουμε τη φύση. Ενώ ακόμη είναι ο άνθρωπος που εδραίωσε τη θεωρία του υλισμού, πάνω στην οποία βασίζεται σήμερα τεράστιο μέρος του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Η επίδραση της ατομικής φιλοσοφίας στη σύγχρονη εποχή είναι αυταπόδεικτη. Το γεγονός ότι τα θαύματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα στηρίζονται στην κβαντική θεωρία, ακριβώς είναι συνέπεια του γεγονός ότι η κβαντική θεωρία με τη σειρά της στηρίζεται στην ατομική δομή της ύλης, την οποία πρώτοι εντόπισαν οι αρχαίοι Έλληνες ατομικοί φιλόσοφοι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σημειώσουμε όμως το εξής, ότι τα έργα του Δημόκρητου χάθηκαν για μας και ότι μπορούμε μονάχα να δούμε μια σκιά της σκέψης του στα αποσπάσματα που διασώζουν οι μεταγενέστεροι από αυτόν φιλόσοφοι. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε τα πάντα για την ατομική θεωρία και ίσως η επίδρασή της να ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν γνωρίζαμε όλες τις λεπτομέρειες. Τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του Δημόκριτου την απέδωσε χαρακτηριστικά ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς της εποχής μας, ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, ο οποίος έγραψε ότι αν σε κάποιο κατακλυσμό έμελε να καταστραφεί όλη η επιστημονική γνώση και έπρεπε να σωθεί μόνο μία φράση, πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η ατομική υπόθεση του Δημόκριτου. Ότι όλα τα πράγματα του κόσμου είναι φτιαγμένα από κενό και άτομα.